Καλησπέρα και από μένα. Βεβαίως, οι σύντροφοι που προηγήθηκαν είχαν το πλεονέκτημα να μεταφέρουν προσωπικές μαρτυρίες από εξεγέρσεις ή κινητοποιήσεις που παρακολουθήσαμε και εμείς, τουλάχιστον από την τηλεόραση, το τελευταίο διάστημα, και αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με τις δύο συγκεκριμένες χώρες και τις εξεγέρσεις με τα συστήματα καταστολής που μας θυμίζουν δικές μας εμπειρίες ή τους τρόπους που ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους. Προσπάθησα και σκέφτηκα, επειδή στην περίοδο που περνάμε, την περίοδο της κρίσης, ονομάστε την όπως θέλετε, δεν είναι το θέμα μας αυτό σήμερα, οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική, κρίση του καπιταλισμού, του νεοφιλελεύθερου μοντέλου, όπως θέλετε. Σε αυτή την περίοδο της κρίσης έχουμε παραδείγματα εξεγέρσεων και αντιστάσεων σε πάρα πολλές χώρες. Προσπάθησα λοιπόν να φτιάξω τρεις κατηγορίες και να δούμε μέσα από αυτές τις τρεις κατηγορίες χωρών κοινά χαρακτηριστικά και θέματα που μας ενδιαφέρουν, πώς τα κινήματα αντιδρούν και ποιος ο ρόλος των κομμάτων της αριστεράς σε μια τέτοια περίοδο. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσω δύο παραδείγματα που είναι της Τουρκίας και της Βουλγαρίας. Και στις δύο χώρες είχαμε πρόσφατα μεγάλες κινητοποίησεις. Μεγάλες κινητοποίησεις οι οποίες ξεκίνησαν από μερικά ζητήματα και όχι από το κύριο. Στη Βουλγαρία είχαμε μια κινητοποίηση που έριξε την κυβέρνηση για την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και μια δεύτερη κινητοποίηση τώρα που κινδυνεύει να μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της καινούργιας κυβέρνησης, που είχε να κάνει με τον τρόπο της διαπλοκής των μέσων μαζικής επικοινωνίας και της διαφθοράς στο επίπεδο της εξουσίας. Ένας, θα λέγαμε, επικεφαλής των media των βουλγαρικών βρίσκεται σήμερα, ορίζεται επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών και των δυνάμεων καταστολής στη Βουλγαρία. Και από την άλλη πλευρά έχουμε στην Τουρκία τη μεγάλη εξέγερση με αφορμή το πάρκο της πλατείας Ταξίμ. Ένα πρώτο κοινό χαρακτηριστικό, ότι και στις δύο περιπτώσεις μπορούμε να μιλήσουμε για αυθόρμητες αντιδράσεις της κοινωνίας των πολιτών. Είναι αντιδράσεις που ξεκινάνε από την ίδια την κοινωνία, προφανώς συμμετέχουν και κομμάτια της αριστεράς και στις δύο χώρες όμως μιλάμε για μια αριστερά που δεν έχει τη δυνατότητα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν έχει τη δύναμη. Και επομένως είναι κινήματα ευάλωτα στην εκμετάλλευση και στον αποπροσανατολισμό που μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε διαφορετικά από τα αποτελέσματα ή τις διεκδικήσεις ή τις ελπίδες αυτών που κατέβηκαν στους δρόμους. Η απουσία μιας πολιτικής δύναμης που μπορεί να μετατρέψει την αυθόρμητη αγανάκτηση σε συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο και να εμπνεύσει ένα μεγάλο κομμάτι του λαού, εδώ εμφανίζεται καθοριστική. Και επομένως ο πολυκερματισμός της αριστεράς, η ανάγκη του κάθε κομματιού της αριστεράς να εκφράσει το ιδιαίτερό του, είναι πολλές φορές και στη σημερινή εποχή αποδεικνύεται σε βάρος της κοινωνίας για την οποία, μέσα στην οποία παλεύει. Πάω σε μια δεύτερη κατηγορία. Σχηματοποιώ λίγο τις παρατηρήσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε μετά την κουβέντα, που είναι η Αραβική Άνοιξη. Εδώ έχουμε, θέλετε να την ονομάσετε εξέγερση, να την ονομάσετε επανάσταση. Έχουμε τις εξεγέρσεις στην Τινησία και στην Αίγυπτο. Εδώ έχουμε ανατροπές καθεστώτων, δικτατορικών καθεστώτων. Και τα αιτήματα είναι δημοκρατία, αξιοπρέπεια, ελευθερία. Και πάλι δεν είναι ο μισθός, η φτώχεια, η εξαθλίωση. Ξεκινάνε από τυχαία γεγονότα ή συγκεκριμένα γεγονότα. Στην Τινησία ο αυτοπυρπολισμός ενός ανθρώπου ξεκίνησε την ιστορία. Εδώ θα πρέπει να αναρωτηθούμε για το εξής.
ότι μια τέτοια εξέγεση, μια τέτοια επανάσταση που ανατρέπει ένα καθεστώς είναι ένα στιγμιαίο γεγονός ή μια μακρόχρονη διαδικασία. Αρκεί η ανατροπή ενός καθεστώτος για να αλλάξει μια κοινωνία και ένα σύστημα. Η απάντηση με βάση τα αποτελέσματα και αυτό που εισπράττουμε σήμερα είναι όχι. Και στις δύο περιπτώσεις πάλι έχουμε δυνάμεις της αριστεράς που συμμετέχουν αλλά δεν πρωτοστατούν στις πρώτες φάσεις και που δεν μπορούν να εκμεταλλευθούν ή και να αξιοποιήσουν ή να εκφράσουν με έναν ενιαίο τρόπο την αγανάκτηση και το κίνημα. Και έτσι οδηγούμαστε σε πολιτικά σχέδια διαφορετικά και αντικρουόμενα μεταξύ τους, που στηρίζονται πολύ περισσότερο στο θρησκευτικό διχασμό και πολύ λιγότερο σε σχέδια που έχουν σχέση με την ανατροπή ενός νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Οι εκλογές και στην Τινησία και στην Αίγυπτο μας οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα. Από τη στιγμή δηλαδή που ανατρέπεται μια δικτατορία ένα καθεστώς, δεν οδηγούμαστε υποχρεωτικά σε δημοκρατική ή προοδευτική λύση. Όταν απουσιάζει ο πολιτικός χώρος που θα μπορέσει να εκφράσει μια τέτοια δημοκρατική ή προοδευτική λύση. Και από την άλλη πλευρά, η αλλαγή του καθεστώτος δεν οδηγεί αυτόματα και στην αλλαγή της κοινωνίας. Οι κοινωνικές ομάδες εξακολουθούν να λειτουργούν όπως πριν. Έχουν διαφορετικές προτεραιότητες και αναπαράγουν παλιά μοντέλα και συνήθειες. Μπορεί παντού να διακρίνουμε, διότι μιλάμε για πολιτικές νεοφιλελευθερισμού, την αντίθεση ανάμεσα στην εργασία και στο κεφάλαιο. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις βλέπουμε ότι αυτό που θα ονομάζαμε κάποιες φορές δευτερεύουσες αντιθέσεις να πρωταγωνιστούν ή να κινητοποιούν τους λαούς. Η φτώχεια, η σχέση των δύο φύλων μάλλον, ο ρόλος των μεταναστών, το περιβάλλον και το νέο μοντέλο ανάπτυξης είναι ζητήματα, οι σεξουαλικοί προσδιορισμοί είναι ζητήματα, τα δικαιώματα δηλαδή είναι ζητήματα που μπορούν και οδήγησαν σε εξεγέρσεις σε κοινωνίες που υφίστανται την καταπίεση, την οικονομική, πολύ περισσότερο ίσως και από τη δική μας. Άρα, αυτό μας οδηγεί σε ένα συμπέρασμα που λέει ότι μια πολιτική παρέμβαση και ένα κόμμα της αριστεράς πρέπει να μπορέσει να συνδυάσει και να συνδέσει τις διαφορετικές προτεραιότητες και τις ανάγκες σε ένα ενιαίο σχέδιο και να πείσει τις διαφορετικές ομάδες ότι η δικιά τους προτεραιότητα εξυπηρετείται καλύτερα μέσα από αυτό το συνολικό σχέδιο. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα έπρεπε να δούμε και το ρόλο των κομμάτων, τη σχέση τους με τα κινήματα. Συχνά τα κόμματα της αριστεράς θεωρούν ότι μπορούν και πρέπει να καθοδηγούν τα κοινωνικά κινήματα. Και από την άλλη μεριά, στις μέρες μας έχουμε και το αντίθετο φαινόμενο. Ανάπτυξη μαζικών κινημάτων, τα οποία αποδοκιμάζουν το σύνολο των πολιτικών κομμάτων και θεωρούν ότι μπορούν να προχωρήσουν σε αλλαγές και ανατροπές χωρίς αυτά. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει το θέμα της επικυριαρχίας και της εξουσίας. Ποιος καθοδηγεί ποιον. Και οι δύο προσεγγίσεις είναι άγονες. Η σχέση των κομμάτων της αριστεράς και των κινημάτων πρέπει να είναι διαρκής. Και δεν μπορεί και δεν θα είναι ευθύγραμμη. Θα υπάρχουν στιγμές που τα δύο πράγματα, οι δύο ομάδες θα πηγαίνουν μαζί, θα υπάρχουν όμως και στιγμές σύγκρουσης. Και το ερώτημα και το στίχημα είναι
να μπορέσει να βρεθεί μέσα το διάλογο και τη συνεχή επικοινωνία η κοινή λύση, αυτή που θα είναι σε όφελος της κοινωνίας για την οποία και οι δύο πλευρές παλεύουν. Πάω τώρα στην τρίτη κατηγορία και είναι η περίπτωση της Βραζιλίας. Άκουσα προηγουμένως το σύντροφο που μίλησε. Εγώ έχω μια σχετικά διαφορετική προσέγγιση. Φυσικά δεν ζω στη χώρα και επομένως τα βλέπω. Θέλω όμως να πω ότι ζώντας τα κινήματα, το κίνημα ενάντια στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, τις μεγάλες συναντήσεις στη Λατινική Αμερική κτλ., για πολλούς από εμάς, για ολόκληρη την Ευρώπη, για πολλά κόμματα της Ευρώπης κτλ., η Λατινική Αμερική και η Βραζιλία ήταν μια ελπίδα. Η κυβέρνηση του Λούλα είναι μια κυβέρνηση που προήλθε μέσα από κινηματικές διαδικασίες και από κινήματα, ισχυρά και δυνατά στη Βραζιλία. Και με αφορμή λοιπόν την ανάληψη της εξουσίας από μια κυβέρνηση, θέλετε να την πείτε προοδευτική, θέλετε να την πείτε αριστερή, θέλετε να την πείτε κεντροαριστερή, δεν θα σταθώ, που ήταν όμως σημαντική αλλαγή για την περίοδο, για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής, βγάζουμε ένα ακόμη συμπέρασμα. Ότι τελικά η κατάληψη της εξουσίας από ένα χώρο προοδευτικό ή αριστερό δεν είναι η προϋπόθεση για το κοινωνικό μετασχηματισμό και για την αλλαγή της κοινωνίας. Μπορεί να είναι βασική παράμετρος για τη διάρκεια μιας προσπάθειας κοινωνικού μετασχηματισμού. Δεν είναι όμως η μοναδική προϋπόθεση. Και επανέρχομαι σε μια παρατήρηση που έκανα προηγουμένως, που έλεγα ότι μια κοινωνία δεν αλλάζει αυτόματα διότι απέκτησε μια προοδευτική, αριστερή, όπως τη θέλετε, κυβέρνηση. Ο μάτσο Βραζιλιάνος ή Λατινοαμερικάνος εξακολουθεί να είναι μάτσο και με την κυβέρνηση της δεξιάς και με την προοδευτικότερη κυβέρνηση. Οι σχέσεις ανδρών και γυναικών εξακολουθούν να είναι προβληματικές και στην προηγούμενη περίοδο και σε αυτή την κυβέρνηση. Τα προβλήματα του Αμαζονίου εξακολουθούν να είναι μπροστά μας και με την προηγούμενη και με αυτή την κυβέρνηση. Άρα δεν αρκεί μια αλλαγή. Δεν αρκεί μια επανάσταση, μια ανατροπή. Χρειαζόμαστε να συνεχίσουμε με καθημερινές μικρές επαναστάσεις. Μικρές επαναστάσεις που θα ανατρέπουν σταδιακά το προηγούμενο κοινωνικό μοντέλο και θα συγκρούνται συχνά με παραδόσεις και συνήθειες αιώνων. Από την άλλη πλευρά, μια κυβέρνηση της αριστεράς ή μια κυβέρνηση προοδευτική δεν σημαίνει ότι είναι αλάθητη. Δεν μπορεί να ενεργεί στο όνομα του λαού και να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο για να επιτύχει το σκοπό της. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ελπίδα όχι μόνο της Ευρώπης, ίσως του κόσμου ολόκληρου. Και ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να οδηγηθεί στις ίδιες καταστάσεις. Το στοίχημα είναι να καταφέρουμε να διατηρήσουμε τις σχέσεις συνεργασίας που έχουμε οικοδομήσει πριν την κατάληψη της εξουσίας. Αν διαραγούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης, αν αμφισβητηθεί η δυνατότητα των κινημάτων να δρουν αυτόνομα και να αντιδρούν σε κυβερνητικές επιλογές, είτε διότι δεν έχουν πιστεί, είτε διότι έχουν διαφορετικές προτεραιότητες, τότε μπορεί να οδηγηθούμε σε ολέθρια αποτελέσματα. Και εδώ είναι το παράδειγμα της Βραζιλίας κατά την άποψή μου. Τα κινήματα δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως σύμμαχοι κατά το δοκούν. Όταν μας στηρίζουν είναι αποδεκτά, όταν διαφωνούν γίνονται εχθροί μας. Του κινήματος, του κόμματος και της χώρας. Ο κίνδυνος της αλλοτρίωσης παρακολουθεί συστηματικά μια κυβέρνηση προοδευτική, μια κυβέρνηση της αριστεράς και τα κόμματα που τη στηρίζουν. Και ο κίνδυνος του επηρεασμού των ομάδων ή των κινημάτων από δυνάμεις που αντιπαρατίθενται στο πολιτικό σχέδιο είναι πάντα υπαρκτός. Πρόκληση είναι να μην χαρίσουμε κανένα
κίνημα, ομάδα, ενδυνάμει σύνομα στους αντιπάλους. Αλλά και να μην χρησιμοποιήσουμε κανένα από τα μέσα των αντιπάλων στο όνομα της σωτηρίας της χώρας και της επανάστασης. Και αυτό έχει συμβεί. Η ζωή τελικά και η καθημερινότητα αποδεικνύει συχνά ότι τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα από τις θεωρίες στα βιβλία. Και αν δεν καταφέρουμε να συνδέσουμε και να συνδυάσουμε τις θεωρίες με τις ανάγκες των μαζών και των μαζικών κινημάτων, αν δεν αποδεχτούμε ότι δεν υπάρχει ένα πολιτικό σχέδιο, αλλά διαφορετικά, και ότι το πολιτικό σχέδιο το καρτατίζουμε με αυτούς που θα κληθούν να το στηρίξουν και να το υλοποιήσουν και είμαστε έτοιμοι να το τροποποιήσουμε πάντα σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και ποτέ στο όνομά τους, τότε μπορούμε να πέσουμε και εμείς τα ίδια λάθη. Ευχαριστώ πολύ.